λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ Σαργκάνης. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο 61 το λεπτό. Ο Σίφο είναι κοντά στην μπάλα. Τελικά εκτελεί και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Φερκάουτερεν σε αυτό το φάουλ που εκτελέστηκε έξω από την περιοχή. Το 61 το λεπτό λοιπόν οι Βέλγοι ανοίγουν το σκορ με αυτό το απευθεία χτύπημα φάουλ του Φερκάουτερεν έξω από την περιοχή. Ένα φάουλ που παραχωρήθηκε από τον Νίκο σε μαρκάρισμα που έκανε στον Κέλεμαν. Φαλσαριστό το σουτ του Βερκάουτερ που είναι πάρα πολύ καλός. Την εκτέλεσε αυτό τον φάουλ με το αριστερό πόδι. Ο Σαργκάνης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Γίνεται τώρα η αλλαγή Παπ και Γκριν. Το βολέ του goalkeeper. Κόβει ο Λαβάντας. Ο Λάκης ο Παπαϊωάννου κάνει λάθος, είναι στο Βόρντεκερς. Κέλεμαν για Σίφο, μπαίνει ο Σίφο μέσα στην περιοχή. Λασάρι ωραία και γίνεται το 2-0 στο 89. Από ένα λάθος λοιπόν ξεκινάει αυτή η επίθεση των Βέλγων που καταλήγει στο δεύτερο γκολ της Εθνικής Βελγίου. Ένα ωραίο γκολ από το Σίφο που βέβαια είχε να κάνει μια πολύ εύκολη δουλειά καθώς βρέθηκε μόνος με το Σαργκάνη και τον πλάσαρε εύστοχα. Για να κάνει ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Βόρτεκες γύρισε πίσω στον Κέλεμαν. Σε αυτό στον κενό χώρο πετάχθηκε ο Σίφο. Έσκαψε την μπάλα όπως λέμε. Ο Σαργκάνης είχε βγει. Και το 2-0 είναι γεγονός.